Το 2022 τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5 δις ευρώ. Το πρώτο τετράμινο του 2023 τα φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 1,5 δις ευρώ. Τι λέει ο κ. Μαρινάκης και η Νέα Δημοκρατία? Ότι οι φόροι δεν έχουν αυξηθεί. Η φορολογική επιβάρυνση όμως, και αυτό φαίνεται από τα φορολογικά έσοδα, τα τόσο αυξημένα, έχει αυξηθεί. Άμα δεν μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά έχουν φορολογικών συντελεστών, γιατί όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται, όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται και οι φορολογικοί συντελεστές παραμένουν ίδιοι, η επιβάρυνση από τους πολίτες είναι αυξημένη. Εάν το καλάθι του νοικοκυριού, να υποθέσουμε ότι κόστησε 50 ευρώ πριν από την... πριν από την κρίση της ακρίβειας. Και τώρα κοστίζει 100 ευρώ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές, οι οποίοι δεν μειώνονται, αυξάνεται η επιβάρυνση των πολιτών. Μπορεί να το καταλάβει αυτό ο καθένας. Και τι άλλο λέει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο δεν το επανέλαβε σήμερα ο κ. Μαρινάκης, ότι η επιδοματική πολιτική τύπου market pass, fuel pass κτλ. Καταργείται. Το είπε η Κομισιόν στις τάσεις της ποτέ αυτό, και το παραδέχτηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την καθημερινή, που είπε ότι η επιδοματική πολιτική είναι κάτι προσωρινό. Ναι. Είναι κάτι προσωρινό, είπε. Άρα τι θα έχουμε? Θα έχουμε αυξημένους φορολογικούς συντελεστές. Δεν θα έχουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μετεπιτάσεως, γιατί οι πολίτες και τα νοικοκυριά δεν βγαίνουν, και αυτό το αντιλαμβάνονται οι πολίτες που μας ακούνε σήμερα. Και παράλληλα, τα επιδόματα αυτά, τα πενιχρά όπως τα ονομάζουμε εμείς, θα κοπούνε. Γιατί γίνεται αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να φορολογήσει τους φίλους του. Δεν θέλει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Και αδιαφορεί πλήρως για τους πολίτες. Προτιμά να τους κρατά αυτούς ευχαριστημένους. Και τους πολίτες τους δίνει φιλοδορήματα. Αυτή είναι η αλήθεια.